Καλησπέρα σε συναδέλφους, προσκεκλημένους, συντρόφους. Χρειάζεται να σταθούμε με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον πολύ κόπο που χρειάζεται ο ασθενής με ψυχική νόσο στο πώς να αντιμετωπίσει και αν είναι δυνατόν να γιατρέψει την νόσο του. Η φροντίδα αυτών των ανθρώπων θεωρητικά είναι στόχος και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται να δώσω και μια εικόνα το τι ακριβώς υπάρχει στο νοσοκομείο μας και το τι όχι. Στο Δαφνή λοιπόν υπάρχουν 9 κλινικές νέων εισαγωγών δηλαδή των ανθρώπων που έρχονται για πρώτη φορά. Διαθέτει, υποτίθεται, 2 κλινικές μέσης νοσηλείας. Αυτό έχουν γίνει τμήματα χρονίων στην ουσία και δεν υπάρχει. Παθολογική κλινική, εξωτερικά ιατρία. Έχει 2 κλινικές για το αλκοόλ και την απεξάρτηση σε συνολικό σχεδιασμό και βέβαια έχει και τμήμα Detoxed που είναι ένα καινούριο πράγμα που εμφανίστηκε στο νοσοκομείο μας. Επίσης έχει 3 κέντρα ψυχικής υγείας που παρακολουθούνται οι ασθενείς στην κοινότητα συν 36 στεγαστικές δομές οι οποίες είναι στα πλαίσια θεωρητικά της αποκατάστασης. Σαν όλα υποτίθεται τα καινούρια σύγχρονα νοσοκομεία, διαθέτει εργαστήρια, εργοθεραπείας, ακτινολογικό, μικροβιολογικό, φαρμακείο κτλ. Χρειάζεται να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο μας έχει σε σταθερή βάση 1.100 ασθενείς, οι οποίοι οι 527 φιλοξενούνται σε στογαστικές δομές και οι υπόλοιποι είναι σε τμήματα νέων εισαγωγών. Να πω το εξής, δεν έχουμε πει καθόλου για το πόσοι και πώς λειτουργούν στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά. Δυστυχώς θα κουράσω με τα νούμερα τους παρευρισκόμενους, όμως είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε το τι παρουσιάζεται σήμερα με τα δικά τους νούμερα, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, το τι υπάρχει για τους ανθρώπους μας, για την εργατική τάξη. Ενδεικτικά το 2019 πρέπει να αναφέρω ότι εξετάστηκαν 1.145 ασθενείς στα ΤΕΠ, στα εξωτερικά μας ιατρεία. Στα εξωτερικά ιατρεία που υποτίθεται ότι λειτουργούν σε μια μόνιμη βάση, πέρασαν τους 33.000. Στην οικογενειακή θεραπεία 2.460 και μαζί με τα κουψουή, αγαπητοί φίλοι, περάσαμε τις 77.000 εξεταστέντες σε όλα τα κομμάτια του νοσοκομείου. Πρέπει να πούμε ότι από αυτούς οι 2.428 ρεκόρ χρονικό στο Ψήνια και πρέπει να φανταστείτε ότι ήταν την περίοδο εκείνη που ξεκίνησε η πανδημία, έγιναν εισαγωγή στο νοσοκομείο μας. Εδώ που δείχνεται και η μεγάλη φτώχεια συνολικά στον χώρο της ψυχικής υγείας, παίρνοντας υπόψη και τους συναδέλφους το τι λέγανε και το τι λέγανε οι επιστήμονές μας μπροστά, πρέπει να σας δώσω ένα ακόμα νούμερο. Από τι εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν από τη στερεά Ελλάδα 184, από την Πελοπόννησο 124, από το Βόρειο Αιγαίο 29, από τις Κυκλάδες 25, ακόμα και από την Κεντρική Μακεδονία μέχρι τη Θράκη, πάνω από 40. Βλέπετε λοιπόν τι φτώχεια υπάρχει συνολικά στο σύστημα υγείας, υποτίθεται δημόσιο, στο χώρο μας. Τα τελευταία 3 χρόνια η ανάγκη για επισκέψεις και νοσηλεία αυξάνεται συνέχεια. Και φανταστείτε, ξανά λέω, ήμασταν σε περίοδο πανδημίας, για κάποιους είναι ακόμα. Το νοσοκομείο λοιπόν χρεώθηκε να πάρει το μεγαλύτερο όγκο των εφημεριών. Αυξήθηκαν οι εφημερίες μας κατά 14, οι προβλεπόμενες, βάζοντας πίσω και τα νοσοκομεία των γενικών κλινικών που για COVID και τα λοιπά είχαν κλείσει, συν τα ιδιωτικά θεραπευτήρια που βλέπανε πια ότι μερικά από αυτά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά ή στο όνομα της αποσυλλοποίησης και τα κλείσανε. Παράδειγμα ήταν το Παλάδιο θεραπευτήριο. Τα επίσημα στοιχεία στο ΤΕΠ, στο Δαφνή, που δείχνουν το πώς ακριβώς διαμορφώθηκε το 22, για να καταλάβουμε και την αύξηση που έχει γίνει όλη την προηγούμενη περίοδο, ήταν αύξηση 19% στις εισαγωγές του νοσοκομείου σε σχέση με το 2021. Η επισκεψιμότητα 16%. Η είσοδο νέων ασθενών 19%, όπου πρέπει να πούμε το μεγαλύτερο ποσοστό περνάει το 60% είναι σε υποχρεωτικές νοσηλίες. Όποιος δεν καταλαβαίνει, η αστυνομία δηλαδή φέρνει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο για υποχρεωτική εξέταση και μην κλείνοντας το έτος, μην έχοντας κλείσει το έτος, οι επισκέψεις συνολικά, όπως σας είπα πριν, είχαν περάσει τις 80.000. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι χωρίς να βάλουμε και τους 2 μήνες, πού ακριβώς θα πάμε. Να πω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα συνολικά με την επαρχία που αντιμετωπίζεται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, ότι από το 15 έως 20% των εισαγωγών μας είναι από τις περιοχές της Ελλάδος, είπα νωρίτερα πριν. Αγαπητοί φίλοι, στις στατιστικές όπως διαμορφώσανε, όπως τις είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, περίπου το 20% του πληθυσμού θα αντιμετωπίσει σοβαρό ή μικρότερο πρόβλημα με την ψυχική υγεία του. Το επόμενο διάστημα, λοιπόν, υποτίθεται ότι αυτό έπρεπε να οργανωθεί για τη διευκόλυνση των ασθενών. Να πω ένα παράδειγμα. Ναι, είμαστε ένα ειδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο. Η κάλυψη όμως σε παθολογική, χειρουργική, νευρολογική κλινική, στην ουσία δεν υπάρχει. Με αποτέλεσμα, ο ασθενής, ο ψυχικά πάσχοντος, αντί να νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο από την αρχή έως το τέλος, πηγαίνει επικουρικά σε άλλα νοσοκομεία. Αυτό οφείλεται φυσικά στο ότι δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. Είναι ενδεικτικό ότι υπάρχουν βάρδιες χωρίς ασθενοφόρο και οι συνάδελφοι σπάνε το κεφάλι τους πώς θα λύσουν τα ζητήματα. Και βέβαια δεν υπάρχουν ασθενοφόρο ούτε σε περίπτωση υποτροπής στις 36 στεγαστικές δομές που είπαμε πριν. Μια χαρακτηριστική εικόνα, ένα χαρακτηριστικό νούμερο για να δείτε το τι ακριβώς βιώνεται είναι ότι το μετρό εργαζομένων το 2009 ήταν περίπου στους 1.800. Σήμερα, με όλες τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, το μητρό εργαζομένων, ενώ τρίμηνα, εξάμηνα κτλ., αυτή τη στιγμή είναι στα 1.400, χωρίς να συμπεριλάβουμε το μεγάλο κύμα συνταξιδοτήσεων που έρχεται μπροστά μας. Να πω το εξής. Προσέχτε τώρα, με αυτόν τον όγκο δουλειάς υπάρχουν 48 ειδικοί γιατροί, καταλαβαίνετε δηλαδή τι υπάρχει, και 45 ειδικευόμενοι. Για το υπόλοιπο προσωπικό, θα θυμηθώ το 1999 με τους μεγάλους σεισμούς και υποτίθεται την αναβάθμιση του νοσοκομείου μας, την αναδιάρθρωσή τους. Εκεί λοιπόν, στα τμήματα εισαγωγών είχαν ξεκινήσει 23 με 25 νοσηλευτές σαν επίπεδο βασικό το πώς θα λειτουργήσει. Σήμερα με τα βίας ο αριθμός αυτός έχει φτάσει στους 13 μαζί με τον κάθε προϊστάμενο και στους γιατρούς από 6 που είχαν ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία είναι ότι 3 γιατροί, 2, αν είναι 3 είναι πολύ καλά τα πράγματα. Στην ίδια κατάσταση υπάρχει σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου. Το προσωπικό είναι μειωμένο από 40 έως 60% ανάλογα με την υπηρεσία και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λέμε για εργασιακή κούραση, εκεί μέσα λιώνουν πραγματικά. Το Σωματείο έκανε μια προσπάθεια να αναδείξει τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία τόσο των ασθενών, τις συνθήκες νοσηλείας δηλαδή, όσο, να πω έτσι, και τη δική μας ζωή, το πώς θα περάσουμε, το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που βρίσκεται. Αυτός ο αγώνας δυνάμωσε το τελευταίο διάστημα μετά την ανάδειξη των δυνάμεων που συμμετέχουν στο ΠΑΜΕ ως πρώτη δύναμη. Από την πρώτη στιγμή, με πολύ συγκεκριμένες κινητοποίησεις, καταφέραμε καταρχάς η δύναμη, και εννοώ σε όλα τα επίπεδα, η δύναμη των κλινικών να μειωθεί από 31, από 52 ήταν και 62, ανάλογα με την προσέλευση που είχαμε, και να πάρετε υπόψη σας ότι αυτές οι κλινικές φτιαχτήκανε να μπορούν να νοσηλεύουν μέχρι 28 άτομα. Επιδιώξαμε και καταφέραμε να προσληφθούν κλάδοι εργαζομένων που δεν υπήρχαν. Παράδειγμα, τραπεζοκόμες, ζητώντας ταυτόχρονα και την κάλυψη των οργανικών θέσεων. Ξέρετε, στις τροπεζοκόμες το κύριο ρόλο τον αναλάμβανε ο νοσηλευτικός. Ο νοσηλευτικός δηλαδή έκανε τα αλλότρια καθήκοντα και νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί. Δυστυχώς βέβαια οι συμβάσεις τους είναι με το καινούριο εργασιακό τρόπο και είναι από 2 συν 1 χρόνια. Ο ΑΕΔΗΤΕΣ, επικουρικοί, μπλοκάκια, συμβασιούχοι, όλος αυτός ο συρφετός των εργασιακών σχέσεων. Αυτή η πολυμορφία στις εργασιακές σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί στους συναδέλφους δημιουργεί κατανοητό σε όλους μας μεγάλο ποσοστό ανασφάλειας στην ίδια τους τη δουλειά. Στα πλαίσια της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους, έτσι όπως πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να δουλεύει, το Σωματείο ενέταξε χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς περιορισμούς και προσπάθησε να οργανώσει και να οργανώνει τη δράση για μόνιμη σταθερή απασχόληση. Επίσης, το Σωματείο διοργάνωσε κινητοποίηση όχι μόνο για τη μονιμοποίηση των ελαστικών σχέσεων, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί και έτσι όπως προσπαθούν να συνεχίσουν, αλλά κυρίως για μόνιμες προσλήψεις που να καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες. Το Σωματείο, συνάδελφοι, έχει λήξει ένα σοβαρό ζήτημα που κατά τη γνώμη μου απαιτεί, είναι κομβικής σημασίας το πώς θα προχωρήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν βάζουμε κριτήριο της εμπορευματικής ανάγκες, δεν βάζουμε κριτήριο της ΜΚΟ, δεν βάζουμε, πώς να το πω, σε προτεραιότητα το πώς και με τι τρόπο θα δουλέψουν αυτοί. Εμείς βάζουμε ένα ζήτημα. Ποιο είναι αυτό? Αποκλειστικό δημόσιο σύστημα υγείας με σύγχρονες ανάγκες και κυρίως η κατάργηση του επιχειρηματία στον χώρο της ψυχικής υγείας. Οι προηγούμενοι σας είπανε πώς λιμένονται ακριβώς αυτές τις διαδικασίες. Χρειάζεται να πούμε το εξής, ότι οι άνθρωποι μας, οι ασθενείς μας, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα, είπα πριν, για το ζήτημα των διακομιδών. Ταυτόχρονα, πολλές φορές αντιμετωπίζουν περιστατικά αστυνομικής βίας. Καταλαβαίνετε, σε κανένα δεν είναι εύκολο με αναγκαστικό τρόπο να τον παίρνουν και να τον φέρνουν μέσα στο ψήνια και πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει και ξυλοφόρτωμα μέσα από ακλειστές πόρτες ή μπροστά σε ανοιχτές, σε κοινή θέα. Βλέπετε, ο καθένας μας έχει και τη συνείδησή του. Για να κλείσω, να μην κουράσω παραπάνω, νομίζω σε γενικές γραμμές αναφερθήκανε τα κύρια ζητήματα και ποιες είναι οι διαδικασίες του Σωματείου. Πρέπει να λήξουμε, όπως είπα πριν, το εξής, σε συμπαράσταση μαζί με τους συναδέλφους που κινούνται στον ιδιωτικό τομέα, γιατί πραγματικά τα επόμενα χρόνια, επόμενες δεκαετίες θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Και όσο περνάει από το δικό μας χέρι, αυτό πρέπει να το κάνουμε με συστηματικό τρόπο. Χρειάζεται σταθερός αγώνας μαζί με τις οικογένειες των ψυχικά πασχόντων, μαζί με τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε δομές ΑΜΚΕ, ΜΚΟ κτλ. Και με τους εργαζόμενους του δικού μας νοσοκομείου και των άλλων δύο που έχουν απομείνει, στο τι, συνάδελφοι, ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε ιδιώτη, δεν μπορούμε το δικαίωμά μας για νοσηλεία να το παίρνουν οι ιδιώτες και τα αφεντικά, και νομίζω ότι σε αυτό το δρόμο βοηθάει και τούτη εδώ η μερίδα, αλλά κυρίως όλες οι παρεμβάσεις που γίνονται από τα συνδικάτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.